βασιλιά των Γκρίκων. Φεύγει λοιπόν, έχει φύγει, είναι στο Παρίσι για του Ολυμπιακού Αγώνε. Ανέβασε και ένα πολύ ωραίο story, έτσι αγάπη. Lord of the Rings. Με τη βασιλική Μιλούση, που είναι το στήριγμά του πάρα πολλά χρόνια και υπάρχει μεγάλη αγάπη μεταξύ του. Λοιπόν, μα κάνει ένα room tour, μα δείχνει τώρα το δωμάτιο. Κάνανε βιντεοκλήση εδώ. Στο Παρίσι, ναι. Για να δούμε ακριβώ τι μα λέει και τι μα δείχνει. Ήρθε η ώρα για ένα room tour μέσα στα δωμάτια του Ολυμπιακού χωριού. Πούμε, μπαίνουμε. Έχει ένα αρκετά εύκολο μπάνιο και άλλο ένα βεσέ. Δωμάτιο του coach, ένα μικρό σαλονάκι, ψυγείο, όπως βλέπετε το έχουμε στήσει καφετιέρες κλπ. Γιατί Έλληνας και καφές πάνε μαζί. Το δωμάτιο μου, με αυτά τα φανταστικά κρεβάτια, χαρτινά, σκληρά. Ξυπνάς σαν αντίσταση από πλυντήριο, αλλά όλα καλά. Εγκατέστησε και η Ολυμπιακή Επιτροπή ευτυχώς μονάδες κλιματισμού, γιατί δεν είχαμε. Και θα βλέπουμε η Βάνα και κύριο Ράφτη. Φυσικά βλέπουμε τη βροχερή αυτή μέρα του Ιουλίου με θέα του Σικουάνα. Αυτό που λέει είναι σημαντικό, γιατί πριν 20 ημέρες, παιδιά, υπήρχε φημολογία ότι οι ίδιοι αθλητές θα πρέπει να φροντίσουν για τον κλιματισμό τους. Πώς γίνεται αυτό? Και είχε γραφτεί σε ένα site ότι θα φέρουν τα air condition τους, δηλαδή θα φροντίσουν. Και είπε ο Πετρούνι, δεν ξέρω ακριβώς τι υπήρχε. Και γι' αυτό λέει κάποια στιγμή ο Λευτέρης, φαντάζομαι ότι ευτυχώς υπάρχουν κλιματιστικά, γιατί θα στέλνουν. Και τι σθένος ψυχικό χρειάζεται, διότι δεν διαγωνίζεσαι μόνο στους Ολυμπιακούς, δεν κουβαλάς όλη την Ελλάδα πάνω σου. Είσαι και εκτός από το σπίτι σου. Ήθελα να νομίζω ότι είσαι καλύτερα στο σπίτι. Θένος, να μην έχεις κλιματισμό. Όχι, όχι. Πρέπει να είναι πολύ εγχωτικό και αυτό το ότι κοιμάσαι έτσι. Εντάξει, είναι πολύ έμπειρος ο Πετρούνιας, πολύ πρωταθλητής. Χειρουργημένος, με τραυματισμούς, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Είναι από τους πιο επιτυχημένους Έλληνες αθλητές όλων των εποχών. Έτσι. Του ευχόμαστε καλύτερη επιτυχία. Σε λίγα 24 ώρα ξεκινούν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Θα ζήσουμε σε, καλή επιτυχία. Σε αυτή την ατμόσφαιρα την πολύ ωραία. Θα περάσουμε υπέροχα εκείνη τη μέρα, απόλυτα βέβαια.